Τέιλορ και Μπίσοπ. Δεν σηκώθηκε στο καλά η μπάλα. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή είναι στην ομάδα της Λάρνακας. Το σούτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Ιάκωβο τον Παντελή. 3-0 η ΑΕΚ. Γρήγορα. Στο πρώτο σούτ του παιχνιδιού. Θέλει στήριγμα. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Τέιλορ. Ήρθε η βοήθεια από τον Κρόκετ. Έβγαλε στον Παντελή. Παντελή περνάει. Ωραία η πάσα του στον Μαντοβάνη. Αστοχή. Follow από τον Πάτον. Εύστοχο. 9-1. Κλείνεται από τρεις παίχτες και του κλέβει. Ο Χόλιγκσον του φεύγει στον ενδιασμό για να καρφώσει. 11-1. 6-0 σερί. Θα σηκώσει για τον Τέιλορ που θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι. 11-3. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Χόλιγκσον θα σουτάρει για τρεις. Μέσα! 14-3. Επιστρέφει και ο Μπίσοπ στον πάγκο. Όλα καλά μου είπε. Φαίνεται θα είναι εντάξει να παίξει. Πάει δύο καλάθια ο Τράβις Τέιλορ. Τρία καλάθια ο Κεραυνός. Όλα κοντά κάτω από το καλάθι. Όλα follow. Όλα τρία follow. Εδώ ο Πάτον, ο οποίος στον αέρα θα καταφέρει να σκοράρει για το 23-11. Πολύ δύσκολο καλάθι για τον Τζόσουα Πάτον. Σάιμον Μιχαήλ Πασαλής θα σουτάρει για τρεις. Μέσα! 25-14. Πιταχύνει ο Τίγκας, είναι γρήγορος, πέρασε τον Μπράουν, αλλά δεν μπόρεσε να πασάρει. Παρ' όλα αυτά η μπάλα έφτασε στον Πασαλή, που από κοντά θα κάνει 25-16. Μαντοβάνη, Μπράουν ξεμακάρισε, ο σουτάρι για τρεις μέσα. 32-16. 7-0 σερί για την ΑΕΚ και νέο time out αυτή τη φορά από τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Σε πολλές μεταδόσεις ότι οι δύο γκάρτ της ομάδας ΑΕΚ είναι βαρόμετρο στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Εδώ το τρίποντο από τον Νίκο τον Σιλιανού, 34-21. Σταμάτησε, έβγαλε στον Σιλιανού, σουταριά 3 μέσα. 34-27, 9-0 σερί για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Μπράουν από τα σκριν. Μαντοβάνη στον Χόλινγκουορθ. Με το χάντοφο για τρεις ο Χόλινγκουορθ μέσα. 43-33. Ο Τίγκας κρατάει παρά την πίεση που του έβαλε και ο Μπράουν. Με τον Λοϊζίδη το μισμάτσι. Πάσα στον Τέιλορ αμέσως. Το σούτ εύστοχο. 47-41. Η ομάδα του Κεραυνού με ένα 6-0 σερί μειώνει στους 6 πόντους. Θα περάσει στον Κρόκετ. Αυτός ο Σάιμον Μιχαήλ. Στυλιανού για 3 μέσα. 53-46. Μεγάλο σούτ από τον Νίκο τον Στυλιανού. Θα τον βάλει μέσα. Ο Τσάντλερ θα βγάλει έξω στον Σάιμον Μιχαήλ. Στο ταριά 3. Άστοχα, αλλά ήρθε ο Ρέινολτς για να υποδεχτεί την μπάλα στον αέρα και να βάλει το καλάθι. Σαν μια αλεϊού πάσα. 53-50. Πρώτη ισοπαλία στο παιχνίδι, χωρίς να υπολογίζουμε φυσικά το 0-0. Μέσα και η δεύτερη μπροστά ο Κεραυνός, 53-54. Σάιμον Μιχαήλ. Πέρασε στον Κρόκετ, το οποίο με lay up θα βάλει ξανά μπροστά τον Κεραυνό μπροστά. Τέιλορ μέσα, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή ο Μιχάλης ο Κακιούζης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, διότι αναγκαστικά πρέπει να ρισκάρει και με το τέλο. Κρόκετ σηκώνεται, σκοράρει, καλάθι και φάουλ. Μαντοβάνη και Μπράουν. Ωραία προσποίηση, ο Πάτον. Μαντοβάνη θέλει να γυρίσει. Θα τα καταφέρει και θα σκοράρει μπροστά στο Κρόκετ, ο οποίος βέβαια φορτωμένος με 4 φάουλ. Με πίσω τελευταίο δίλεπτο, η διαφορά στο καλάθι. Όλα ανοιχτά. Ο Μπράουν στον Πάτον. Θέλει να σηκωθεί, υπάρχει φάουλ. Και καλάθι. 64-65-61. Και εδώ κάπου τελειώνει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη νίκη στη σειρά των τελικών. 71-64. Η ΑΕΚ κάνει το 1-0. Βλέπετε ικανοποίηση στις κερκίδες, στα χειροκροτήματα. Βλέπετε και τον Χρυσόγορο τον Λιβαδιώτη να συγχαίρει τους παίκτες του Κεραυνού. Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ που έχει σε χαρακτήρα. Ο Κεραυνός επανήλθε, είναι σημαντικό αυτό. Από το πλήν 16 πέρασε μπροστά με 3. Στο τέλος όμως έμεινε από επιλογές. Έχασε για σχεδόν 8 λεπτά τον Ρέινολτς. Έχασε μετά άλλους 2 ξένους. Ο Κεραυνός όμως θεωρώ ότι έδειξε σήμερα ότι
αν πάμε και πάλι σε πέμπτο τελικό, δεν θα αποτελεί έκπληξη για κανέναν. Σίγουρα.